πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές, σε όλο το staff. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, ίσως ήταν το πιο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι για μας. Είχαμε το πρέπει οπωσδήποτε για να κάνουμε καλές γιορτές, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο για πρώτη φορά τόσο ασφιχτικά και μακάρι από εδώ και μπρος να τον έχουμε συνέχεια στο πλευρό μας. Για πολλούς λόγους και διάφορους έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα. Ο αντίπαλός μας ήταν πάρα πολύ καλός, συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις απέναντι στον ξένο του, στον Μόκφορντ, ο οποίος ήταν σε καταπληκτική μέρα. Μπήκαμε στο ημίχρονο όπως και με το ψυχικό, αλλάξαμε κάποια πράγματα, βελτιωθήκαμε, κρατήσαμε αυτό που έχουμε σαν μέταλλο στην ομάδα, την άμυνά μας, από εκεί ξεκινήσαμε και όλα τα άλλα τα πράγματα μετά ήρθαν όπως τα θέλαμε. Το μυστικό δηλαδή της επιτυχίας, η καλύτερα το κλειδί ήταν η καλή άμυνα που έπαιξε η Καστοριά. Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι που αρχίζει να μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε. Και από εκεί θα έρχονται και οι νίκες. Και θέλω ένα σχόλιο, Αλέξανδρε, για τον κόσμο. Πιστεύω ότι σας έδωσε όθηση σήμερα, έτσι, μια γιορταστική ατμόσφαιρα. Δεν το συζητάμε. Αυτό είπα και στην αρχή. Ήταν φανταστικός, ήταν ο έκτος παίκτης μας. Μακάρι από εδώ και μπρος να είναι έτσι σε κάθε παιχνίδι. Και δίχως τη βοήθεια του κόσμου, πιστεύω μπορεί να μην τα καταφέραμε σήμερα απέναντι σε ένα τόσο καλό αντίπαλο, το επαναλαμβάνω. Και μια ευχή. Καλές γιορτές σε όλους, υγεία και χαρά σε όλους. Σίγουρα οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Καστοριάς γιατί πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Στον κόσμο της που ήταν αυτός που την έδωσε την όθηση στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσει το μάτς. Στην πολύ σκληρή της άμυνα, στην πάρα πολύ σκληρή της άμυνα η οποία μας κράτησε στο δεύτερο ημίχρονο εκτός ρυθμού. Μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο μπασκετικό, πολύ καλά δουλεμένη από τον coach και το staff. Και μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι μετά τον Ηρακλή και τον Ιωνικό θα είναι μαζί με κάποιες άλλες ομάδες, πιθανώς του Διαγόρα και τον Ερμία Γιά, σίγουρα στην τρίτο-τέταρτη θέση και στα play-off. Καλή συνέχεια και πέρυσι παίξαμε δύο μεγάλα μάτς. Καλή συνέχεια εύχομαι στην ομάδα της Καστοριάς. Για τη δικιά μου ομάδα, θεωρώ ότι πρώτο ημίχρονο καταρθώσαμε να δημιουργήσουμε την πίεση που θέλαμε πάρα πολύ καλά διαβασμένη στον αντίπαλο. Πήγαμε κόντρα στα καλό του Σατού. Πήραμε κάποια δύσκολα στο τον Μόκφορντ και αυτό μας έδινε αυτοπεποίθηση. Δυστυχώς όλα αυτά τα χάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς όλα αυτά τα χάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Απόρρια της πίεσης και κάποιων λαθασμένων επιλογών που είχαμε στην άμυνα. Η Καστοριά ανέβασε ένταση, εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα έδρα, εκμεταλλεύτηκε κάποια πιθανό σφυρίγματα που πρέπει να παίρνει που πήρε η έδρα. Μην ξεχνάτε ότι οι βολές είναι 35-18, σε μια ομάδα που εμείς παίζαμε εντελώς παθητικά, όσο μπορούσαμε πιο παθητικά και η Καστοριά πίεζε. Κέρδισε δίκαια στο τέλος, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε πιθανώς δυνάμεις. Για ακόμα ένα μάτς εμείς μετά τα τρία κατάγματα που είχαμε για ένα μήνα, δυστυχώς η ομάδα μου πληγώθηκε και σήμερα. Τον καλύτερο μας παίξει στο προηγούμενο μάτς, ο Αριμπαλίδη, το χάσαμε στο ζέσταμα. Στην πρώτη φάση του αγώνα, μάλλον. Ο Μαγκούνης, σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνίδι, ένα εσέμπειρο παίξει για μας και πρώτα το νόμο το αποχώρησε κι αυτός. Ο Μαυρογιάννης έπαιξε μετά από 1,5 μήνα το κάταγμα και το δίχως προπόνηση. Αντέξαμε, προσπαθήσαμε. Είναι ένα θέμα σίγουρα οι βολές, το οποίο αντίπαλος ήταν διπλάσιος από εμάς. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ο βιασμός που υποστήκαμε στο Μαρούσι, σεξουαλικός, μπασκετικός βιασμός, από όλους τους βιασμούς. 18 βολές στο Μαρούσι τα τελευταία 6,5 λεπτά, μια ομάδα που έχανε 12 πόντους. Η ομάδα μου έχει πολύ δρόμο, θα παλέψει πάρα πολύ να σωθεί να ξεπεράσει τα τραυματισμούς που έχει, με την έννοια των προβλημάτων, όχι με την έννοια της αξίας της. Χαίρομαι για τα συγχαρητήρια που δίνει ο κόσμος εδώ στην ομάδα και οι αντίπαλοι, αλλά οι νίκες είναι αυτές που μετράνε και όχι καλές εμφανίσεις. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, εύχομαι στην Καστοριά ό,τι καλύτερο. Στην ομάδα μου εύχομαι πάνω απ' όλα να βρει υγεία, γιατί ήταν αυτό που μας πλήγωσε πάρα πολύ. Είμαστε τρομερά άτυχοι μέχρι τώρα. Και μέσα από την υγεία και την προσπάθεια να ξεπεράσουμε το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε μετά τις γιορτές. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, με υγεία, σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Το ξέραμε όλη την εβδομάδα. Παίζαμε μια ομάδα η οποία έχει ένα προπονητή έμπειρο, πολύ καλό προπονητή. Είμαστε αντίπαλοι. Χρόνια. Ναι, χρόνια, ναι. Και για μας ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε να ξεπεράσουμε τον πολύ κόσμο. Να ξεπεράσουμε ότι
Ερχόμασταν από μια μεγάλη νίκη και θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί επιθετικά. Είχαμε 10-19 βολές. Είχαμε εύστοχα 4 δίποντα, 2 τρίποντα. Είχαμε 10 λάθη, 2 assist. Μια εμφάνιση η οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την ομάδα μας, τη δουλειά που κάνει και αυτό που έχει δείξει μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι των αλλαγών. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο ένας εναντίον ενός. Νομίζω ότι κουράσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλό μας, τρέξαμε και κάναμε ένα επιμέρους 46-29 στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο μας έδωσε και την νίκη. Εμάς ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, το Μαρούσι, 5 του μηνός. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, υπάρχουν 19 αγωνιστικές. Εγώ δεν ξέρω για play-offs, εγώ ξέρω μόνο το Μαρούσι. Πάμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Αθήνα και πρέπει να οι γιορτές, να μην χάσουμε το μυαλό μας, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για αν θέλουμε να έχουμε καλή συνέχεια. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Καρδίτσας, σας εύχομαι καλή συνέχεια για την προσπάθεια που κάνει και χρόνια πολλά πάλι σε όλους. Κύριε Καραγιάννη, η αντίπαλη ομάδα έπαιζε με 5 παίκτες στο παρκέ, ενώ εσείς με 6. Και αναφέρομαι στον κόσμο. Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος για μας σήμερα μας έδωσε τεράστια όθηση. Είναι γεγονός ότι στο 26-12 που κάναμε στο 3ο δεκάλεπτο, νομίζω ότι όντως ήταν ο έκτος παίκτης. Τεράστια όθηση. Ελπίζουμε να τον έχουμε μέχρι το τέλος και να έχουμε το ίδιο πάθος σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της Καστοριάς, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει τον κόπο. Κύριε Καραγιάννη, περάσατε άλλες φορές τέτοιες στιγμές όπως μετά τη λήξη του αγώνα εδώ στην Καστοριά? Σίγουρα όργανα και αυτό το πάθος που είχε σήμερα ο κόσμος και τα λοιπά δεν τα έχω ξαναζήσει. Όλα καλά. Coach, έχει μπροστά μας είναι γιορτές και αναγκαστικά διακοπή. Τρίτη συνεχόμενη νίκη σημερινή. Αυτή η διακοπή θα επηρεάσει, πιστεύετε, την ομάδα? Στο χέρι μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε για να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.